Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέα Δημοκρατία στην ΚΟΟ, κυρία Μαρία Ψήρη, να ανέβει στο βήμα για ένα σύντομο τερματισμό. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, αγαπητές φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Σε λίγες μέρες, όλοι εμείς θα κληθούμε να πάρουμε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον της πατρίδας μας, του λαού μας και των παιδιών μας. Την 21η Μαΐου θα κληθούμε να επιλέξουμε μεταξύ του δρόμου της σταθερότητας, της τόλμης και της προοπτικής που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και του δρόμου που οδηγεί στον άκρατο λαϊκισμό και την οπισθοδρόμηση που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Ως πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, είμαι περήφανη γιατί έχουμε συγκροτήσει ένα πανίσχυρο πανδοδεκανησιακό ψηφοδέλτιο με άξιους εκπροσώπους που το αναγνωρίζουν ακόμη και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Ωστόσο, δεν πάβει κάποιοι από αυτούς να εκπέμπουν ένα ιδιαίτερο δυναμικό σήμα. Είμαι εδώ σήμερα, μαζί με όλους και όλες εσάς, για να στηρίξω έμπρακτα και να ευχηθώ καλή επιτυχία στον αηχήνητο βουλευτή Δωδεκανήσου και νυν υποψήφιο βουλευτή, τον αγαπητό μας Γιάννη Παπά. Αγαπητέ Γιάννη, το μόνο που ζητώ τόσο ως πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ως πολίτης της ΚΟΟ και των Δωδεκανήσων, είναι πολύ απλά να συνεχίσεις να εργάζεσαι για το νησί μας και όλα τα Δωδεκάνησα με τον ίδιο ζήλο και με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Σε ευχαριστούμε για όσα έκανες αυτά τα 4 χρόνια και είμαστε δίπλα σου, ώστε στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προσφέρεις ακόμα περισσότερα. Με μεγάλη χαρά λοιπόν, ζητώ από όλες και όλους το πιο ζεστό σας χειροκρότημα για να καλωσορίσουμε στο βήμα τον δικό μας άνθρωπο, τον Γιάννη Παπά. Καλησπέρα και από μένα. Ειλικρινά υπάρχει μεγάλη συγκίνηση σε μένα για την σημερινή υπέροχη και ζεστή υποδοχή που μου κάνετε εδώ στην αγαπημένη μου ΚΟΟ. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μάνες μας, στις μητέρες μας, στις μαντούλες μας. Νομίζω μοιράσαμε κάποια έτσι λουλούδια με αγάπη. Και ιδιαίτερα στην μητέρα μου και στην αγαπημένη μου γυναίκα, η οποία είναι μητέρα των παιδιών μου και τα προσέχει για 2 ευρώ. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης του πρώτου και δεύτερου βαθμού, αγαπητέ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι. Η παρουσία σας σήμερα είναι για μένα πολύ σημαντική, ιδιαίτερη, ζεστή και δίνει ένα μήνυμα ελπίδας και νίκης. Μια νίκη για την ΚΟ, μια νίκη για τα Δωδεκάνησα. Μια νίκη για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα δίνει ελπίδα για την πατρίδα μας, για τους συντοπίτες μας και για όλους τους Έλληνες. Κοιτώντας το ρολόι μου, συνειδητοποιώ ότι τέτοια ώρα, την επόμενη Κυριακή, σε μια εβδομάδα δύο από σήμερα, κάποιοι θα έχουν μια αγωνία τεράστια. Πιστέψτε μου όμως, δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα έχουμε την αγωνία, δεν θα είναι κανένας από εσάς που είστε εδώ μέσα. Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη πατριωτική, φιλελεύθερη λαϊκή παράταξη, θα είναι ο νικητής στις εκλογές την επόμενη Κυριακή. Ο περήφανος ελληνικός λαός θα έχει στείλει το μήνυμά του με τρόπο χειρό, με τρόπο ξεκάθαρο. Ότι δεν γυρίζουμε πίσω,
ότι πάμε μόνο μπροστά, σταθερά και δυναμικά. Αγαπημένοι φίλες και φίλοι, κάθε φορά που βρίσκομαι στο αγαπημένο μου νησί της Κο, πάντα θυμάμαι, προσέξτε, κάτι που με στεναχωρεί. Σκέφτομαι όμως και κάτι που με γεννά ικανοποίηση. Και επίσης έχω μια ελπίδα που με κάνει να θυσμώνω για το μέλλον. Δεν μπορώ να ξεχάσω την οδυνηρή τετραετία 2015-2019, όταν στην ακριτική μας Κο, σε αυτό το πρώτο νησί, οι κάτοικοι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο την οικονομική αβεβαιότητα, τα κάρτα από τον Τρότσκι και την ενεργεία, όπως είχαν και όλοι οι άλλοι Έλληνες. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν και μια κυβέρνηση, συγγνώμη για την έκφραση, που αποτελούνταν από ψεύτες, λαϊκιστές και μονικούς. Ήταν αυτοί που έλεγαν ότι οι μετανάστες λιάζουν και μετά εξαφανίζονται. Ήταν αυτοί που έκαναν το νησί μας αποθήκη απελπισμένων ψυχών, που εξαιρούσαν αποκλειτικά το Δήμο του νησιού από πιστώσεις. Ήταν αυτοί που άνοιξαν στα κυκλώματα των λαθροδιακινητών τα σύνορά μας. Τα θυμόμαστε όλοι και όλες. Η ΚΟΣ υπέστη μια τεράστια επιβάρυνση από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Η εικόνα του νησιού μας τότε ως παγκόσμιο τουριστικού προορισμού επλήγει πολύ. Ποιοι υπέστησαν τις οικονομικές συνέπειες και πρόσθετα οικονομικά βάρη που προέκυψαν? Εσείς. Ποιος κλείθηκε να διαχειριστεί την κρίση? Εσείς. Με τις τοπικές αρχές του τόπου, την περιφέρεια, τους επαγγελματίες του νησιού και εσείς όλοι κάτι αυτού του νησιού. Να σας ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να μου δώσετε την απάντηση, απλά θέλω να το σκεφτείτε από μόνοι σας και να απαντήσετε στον εαυτό σας. Σας ζήτησε ποτέ κανείς από τότε κανείς συγγνώμη? Αναγνώρισε κανείς τα λάθη που κάνανε? Την απάντηση γνωρίζουμε. Όπως γνωρίζουμε καλά ότι αν είχαν ξανά τη δυνατότητα, τα ίδια πάλι θα έκαναν. Πώς το έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, πώς το έλεγε λίγο πριν από τις εκλογές του 19, ο λύκος τριχαλάζει, το χούι δεν το αλλάζει. Αυτό ακριβώς πιστεύω και εγώ, αγαπητοί φίλοι της Κο. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να το δοκιμάσουμε για μία ακόμα φορά. Η πρώτη φορά αριστερά μας τόσο ακριβά, ευχαριστώ, δεν θα ξαναπάρουμε. Κανείς μας δεν το θέλει, δεν το χρειάζεται, δεν το πιστεύει. Απλά πράγματα. Συγκρίσεις θέλω να κάνουμε. Δεν θέλουμε συγκρούσεις. Εμείς συγκρίσεις θέλουμε. Θέλουμε να συγκρίνεται τετραετία 15-19 με τετραετία της κυβέρνησης μας 19-23. Συγκρίνετε και σκεφτείτε. Ξέρετε και καταλαβαίνετε όλοι σας. Έχετε μνήμη, έχετε σκέψη, έχετε λογική. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο περασμένο Μάρτιο, ο ΣΥΡΙΖΑ των Δωδεκανήσων έκανε μια προσωπική επίθεση επειδή υπενθύμησα τα αυτονόητα μετά το Τσίπρα, την επίσκεψη του Τσίπρα εδώ στην ΚΟ. Γιατί είπα ότι έταξε προσλήψεις, χρήματα, μονιμοποιήσεις, γνωρίζοντας ο ίδιος των προτέρων ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα από όλα αυτά, γιατί απλώς θα ξέρει ο ίδιος ότι θα χάσει και ότι είναι δεύτερος. Του θύμισα το πόσο κακό έκανε σε αυτό το νησί τότε, ότι περιόρισε οικονομικά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, διάλυσε τους ελευθέρους επαγγελματίες, γονάτισε τους εργαζομένους με την προφολόγηση που έβαλε η κυβέρνησή του. 29 φόρους επιπλέον έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε τετραετία 15-19. Για να θυμηθούμε πώς πούλησαν τους μειωμένους πολιτικούς συντελεστές για να ικανοποιήσουν τις αιμονές τους για μια διαπραγμάτευση, αν θυμάστε, στο πρώτο εξάμηνο που έριξε τη χώρα μας στα βράχια και μας πήγε σε ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο. Και έχω τη χαρά να πω ότι τότε, πριν τις εκλογές, τον Νοέμβριο του 2014, το έχω και εδώ μάθει, γιατί πάντα μιλώ με στοιχεία για όσα κάνουμε. Τότε ήταν πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Καζημαρίνο Μινάς, και γνωρίζει πολύ καλά τι αγώνα κάναμε σε προσωπική επικοινωνία και με τον πρόεδρο Ξενοδόχο Τσικό, με τον αντιπρόεδρο του ΣΕΤΕ, τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Μέχρι αργά το βράδυ περπατούσα, θυμάμαι, στα στενά της ΚΟ και έβρεχε ψυχά τη μέρα για να σώσουμε τότε τους μειωμένους πολιτικούς συντελεστές που το καταφέραμε. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν με θάρρος, με μαγιά, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας τότε έλεγε στη Ρόδο, ιδού η Ρόδος και ιδού το πείδημα και τους πολιτικούς συντελεστές. Αλλά τελικά μάλλον ξέχασε τη Ρόδο και μας έλεγε το πείδημα.
Αυτό πληρώσαμε από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό κάνουμε δυστυχώς. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει ο Έλληνας να έχει κοντή μνήμη. Δεν πρέπει να δίνουμε τα δικαιώματα σε όσους να λένε ότι δώσε μας μια δεύτερη ευκαιρία. Τώρα μάθαμε. Όχι, δεν θεωρώ ότι μάθαμε κάτι. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν μου μάθε απολύτως τίποτα. Το είδαμε για τη συμπεριφορά τους 4 χρόνια μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 4 χρόνια αρνητισμός. 4 χρόνια στάση απέναντί μας επιθετική. Σε τίποτα δεν συμφωνήσανε. Τίποτα δεν στηρίξανε. Αν είναι δυνατόν. 350 νομοσχέδια περάσαμε. 350 νόμους δημιουργήσαμε. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε και να κατηρεύσουμε την κανονικότητα του ένα πολίτη. Και σε τίποτα από αυτά δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ούτε στο να ψηφίσουμε τις αμυντικές δαπάνες, ούτε σε αυτό, ούτε την αμυντική θωράκιση της χώρας με τα Ραφάλ και τις Μπελαρά. Και εκεί ακόμα αρνηθήκαν να στηρίξουν και να ψηφίσουν. Αυτή είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι από τη μια θα έπρεπε, και το λέω και τον όνομα, ντρέπονται που κάνουν επιθέσεις συνέχεια καθημερινά και σε μένα προσωπικά και σε εσάς εμέσως, αντί να ζητήσουν συγγνώμη. Αλλά να ξέρετε ότι από την άλλη τους ευχαριστώ, γιατί επιβεβαίωσαν ότι δεν μπορούν να πούν αλήθειες. Έχουν πάρει διαζύγιο με την αλήθεια. Έχουν πάρει διαζύγιο με την πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι, τις δυσκολίες ξεπεράσαμε μαζί. Και αυτές που περιμέναμε και εκείνες που δεν περιμέναμε και ήθελαν απάντητα. Τις ειδικές επιθέσεις στον Εύρο με χιλιάδες μετανάστες να επιχειρούν να εισβάλλουν στην πατρίδα μας. Τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, από τη Μυτιλίνη ως το Καστελόριζο. Και ιδιαίτερα και εδώ γνωρίζετε εσείς από πρώτο χέρι στην ΚΟ και δίπλα στη Λέρα. Μεταναστευτικές ροές που ήταν συντονισμένες από τα κυκλώματα δουλεμπόρων και παράλληλα σε συνεργασία και έλεγχο από τα γειτονικά στελέχη της γειτονικής μας χώρας. Αμέσως μετά περάσαμε τα διαδικά κύματα της πανδημίας. Θέλω να σας θυμίσω, για να μην ξεχνάμε, ότι τον Ιούλιο του 19 αναλάβαμε την εξουσία, την κυβέρνηση της χώρας και αρχίσαμε το έργο. Και δεν περάσανε 7 μήνες. 7 μήνες βρεθήκαμε τον Μάρτιο του 20 να έχουμε απέναντί μας τη χειρότερη κρίση σε όλο τον πλανήτη. Δεν, για να μην ξεχνάμε, σας θυμίζω, δεν ξέραμε αν θα υπάρχει το ανθρώπινο γένος στον πλανήτη. Κλειδωθήκαμε στα σπίτια μας με άγχος και φόβο. Κάναμε γιορτές βλέποντας τους γενείς μας στα κινητά μας. Φαντάζομαι δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, τα θυμόμαστε. Τι περάσαμε όλοι μας. Και σε εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση στήριξε την κοινωνία, την κράτησε ενωμένη, στήριξαν την οικονομία, στήριξαν όλες τις θέσεις εργασίας. Ξοδέψαμε πάνω από 43 δις για να κρατήσουμε την οικονομία και την κοινωνία μας δυνατή. Και τα καταφέραμε. Πετύχαμε. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ακολούθησε μια τεράστια κρίση ενεργειακή. Μετά μια πληθωριστική κρίση. Θυμίζω ένα πόλεμο στα βόρεια σύνορά μας, από πάνω μας. Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας πόλεμος που ακόμα συνεχίζεται. Μια κρίση ακρίβειας. Όλα αυτά περάσαμε σε αυτά τα 4 χρόνια που κυβερνάμε. Και απλά βάλτε στο μυαλό σας ένα απλή, μια απλή σκέψη. Αν δεν ήμασταν εμείς, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τιμόνι της χώρας και ήταν κάποιος άλλος, τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα, πού θα ήμασταν τώρα. Συνειδητοποιήστε το αυτό, γιατί έχει μεγάλη αξία να πιστέψουμε το πόση δουλειά και πόσο έργο έγινε από αυτήν την παράταξη, από αυτήν την κυβέρνηση. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έγινε και τη δουλειά που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γιατί εσείς και όλος ο ελληνικός λαός θα στείλει ξανά την εργοτεία στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρωθυπουργού αυτής της χώρας. Γιατί αυτή η χώρα έχει ανάγκη από έναν καπετάνιο. Το τιμόνι στην κρίση θέλει έναν καπετάνιο. Δεν μπορεί ούτε κυβερνήσει κειμένων, ούτε 2-3-4 καπετάνιους. Δέστε τι έγινε στη Γερμανία. Πήγε μια ισχυρή κυβέρνηση με μια πρωθυπουργό, με μια πρόεδρο. Βρεθήκαν να είναι 3 κόμματα τώρα. Δέστε πού είναι η Γερμανία. Αναρωτηθείτε πού βρίσκεται. Είναι, συνεχίζει να είναι ο ηγέτης της Ευρώπης ή έχει γίνει ουραγός. Να θυμίσω τις τουρκικές προκλήσεις σε αέρα και θάλασσα, τις παρενοχλήσεις των ψαράδων μας, τις υποβλητικές ενέργειες των αντιωρών, τις εναέρειες παραβιάσεις και τις περιπτήσεις. Ένας από τους πολλούς λόγους που
Πραγματικά είμαι περήφανος που εκπροσώπησα το 12 έδρα της Βουλής τα 4 προηγούμενα χρόνια. Είναι επειδή εκπροσωπούσα και ευελπιστώ να συνεχίσω να εκπροσωπώ ανθρώπους περήφανος και αξιοπρεπείς. Ανθρώπους, εσάς, τους κατοίκους του ΣΚΟ, τους κατοίκους όλων των νησιών μας. Ακρίτες που δεν έκαναν στιγμή πίσω, που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε κάθε πτυχή της ζωής. Στους επαγγελματίες του τουρισμού που παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Στο λιμενικό μας και τα σώματα ασφαλείας προστατεύουν και σώζουν ανθρώπινες ζωές, προστατεύουν τις περιουσίες μας. Στους υγειονομικούς που ήταν κανονικοί πολεμιστές και ήρωες τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας και συνεχίζουν να είναι. Στους επιχειρηματίες, στους εργαζομένους του νησιού μας που πυρετομούν και συνεχίζουν να βελτιώνουν το παρεχόμενο προϊόν τους. Όλοι ανεξαιρέτως άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να ζεις σε ένα κριτικό νησί και τι σημαίνει στην καθημερινότητα και στην πράξη η νησιωτικότητα. Να πρέπει να βλέπεις το δελτίο καιρού για να δεις πόσα αποφόρη υπάρχουν για να γνωρίζεις αν θα μπορείς να μετακινηθείς ή αν θα μπορείς να μετακινήσεις τους επισκέπτες σου ή τα εμπορεύματά σου. Σας είπα πριν, το δεύτερο, ότι κάθε φορά που επισκέπτομαι την ΚΟ, σκέφτομαι κάτι που μου γεννά ικανοποίηση. Μου γεννά ικανοποίηση ότι είμαι σε ένα νησί που αλλάζει. Σε ένα νησί που βελτιώνεται για τους κατοίκους τους πρώτα και κύρια. Ανθρώπους που μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια και να σου πούμε ειλικρίνεια ότι πετύχαμε πολλά μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια παρά τόσες δυσκολίες αναφέραμε και γνωρίζετε. Ότι μπορούμε να πετύχουμε και θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια αν εμπιστευτείτε τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια με τιμήσετε και με την ψήφο σας. Φίλες και φίλοι, είμαι περήφανος, πολύ περήφανος που τα 4 χρόνια αυτά που πέρασαν έβαλα το δικό μου μικρό λιθαράκι για να γίνει ένα εργαστικό που οι νησιώτες μας ζητούσαν εδώ και δεκαετίες. Στις σκέψεις, συναντήσεις, προτάσεις, λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών. Νέες λύσεις σε παλιά προβλήματα. Τον Ιανουάριο του 2021 πέρασα τις πύλες του Μέγαρου Μαξίμου για να συναντήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαδίβασα στον Πρωθυπουργό το πάγιο έτοιμο του Κουακού λαού για ενέργεια νέου νοσοκομείου, το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτό. Εκκινήθηκε έτσι το ζήτημα της ενέργειας του νοσοκομείου σε συνεργασία και συντονισμό με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με τις κτηριακές υποδομές ΑΕ, με τον Δήμο Τσκό και τον Δήμαρχο και την περιφέρεια Δωδεκανήσου, την περιφέρεια του κ. Γεύρου. Μια συνεχής διαδικασία. Πιστέψτε με, από τότε ένας μακρύς αγώνας. Μια συνεχής διαδικασία. Με εξατομένες έρευνες, μελέτες και διεργασίες είχαν ως αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2022 να έχουμε τη χαρά και την τιμή ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ήρθε εδώ στην ΚΟ και ανακοίνωσε την ανέργεια του νέου νοσοκομείου. Ένα έργο που αναβαθμίζει τα Δωδεκάνησα και την ΚΟ ως προορισμό. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη, τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον Υπουργό Υγείας, τον Θάνο Πλεύρη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Μίνα Γκάγκα, τον Δήμαρχο Τσκό και όλη τη Δημοτική Αρχή, τον πρόεδρο Σκή, τον κύριο Τίμο Κατσίφο και τον Διευθύνων Σύμβολο, τον Θανάση Γιάνναρη, καθώς και όλους όσους συνέλαβαν ώστε αυτό το έργο να μπει στο χέρι υλοποίησης, που είναι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο για την ΚΟ μας. Οι διαδικασίες υλοποίησης του νέου υπερσύγχρονου νοσοκομείου προχωρούν. Και αν μπει μέχρι το φθινόπωρο στο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, τότε να γνωρίζετε ότι είναι εφικτό να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2025. Και υπάρχει ο σχεδιασμός ότι το νέο νοσοκομείο να έχει μια καινοτομία. Να κατασκευαστούν παράλληλα και κατοικίες για τους γιατρούς, έτσι ώστε να τους υπερεστεί ένα σοβαρό και μεγάλο εμπόδιο για τη συλλέγωσή του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και το υπάρχον νοσοκομείο, το οποίο αντιμετωπίζει πολλά και διάφορα θέματα. Ξέρετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα χρόνιο. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι δυο όμως διαφορετικά θέματα και το λέω ότι πρέπει να το καταλάβουμε. Πρέπει να τρέξουμε για το νοσοκομείο γρήγορα και παράλληλα δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα προβλήματα στο υπάρχον νοσοκομείο. Υπάρχει μια διοίκηση που αγωνίζεται, υπάρχει ένα
υγειονομικό προσωπικό, ένα συνεργειακό δυναμικό, ένα διοικητικό προσωπικό που παλεύει καθημερινά για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις κρίσεις και τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες και μάχες. Θυμίζω πρόσφατα είδα ένα στρατιωτικό εδώ στο νησί, ο οποίος επικοινωνήθηκε το 2008 το 2015 και μου είπε: «Κύριε Παπά, γιατί έχετε τέτοια γωνία και τόσο άγχος?» Αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα πάγιο πρόβλημα του νησιού Σκο από το 2008 που υπηρετούσα από τότε το ακούω. Δεν έχει σημασία όμως. Πρέπει να το λύσουμε, θα το λύσουμε. Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε τη λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν αξίζει ούτε στους κατοίκους του νησιού Σκο, ούτε στους επισκέπτες αυτό το νοσοκομείο που υπάρχει τώρα ηλιακά. Έχει ανάγκη ένα υπερσύγχρονο νέο νοσοκομείο. Το έχουμε δουλέψει, το έχουμε δει, έχουμε κάνει απίστευτες σκέψεις και αγώνες, προσπάθειες και αυτό θα γίνει σύντομα πραγματικότητα. Παλεύουμε να το βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το φθινόπωρο. Αλλά αν δεν προλάβουμε να το κάνουμε αυτό, πιστέψτε μου ότι είναι δεσμευμένα, το γνωρίζει και ο Δήμαρχος που είναι πάνω σε όλες τις συνεδριάσεις και σκέψεις άπειρες, είναι δεσμευμένα και από την περιφέρεια ένα μεγάλο πακέτο, σχεδόν το 60% του μπάτζετ και το υπόλοιπο είναι από τον κρατικό προορισμό, από το ΠΟΔΟΕ. Αυτά όλα για να έχετε την εικόνα, ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα. Και οφείλω να τη λέω πάντα, γιατί με αυτή τη γλώσσα μάθα να ζω και με αυτή τη γλώσσα μάθα να μιλάω και να είμαι να σε κοιτάω πάντα στα μάτια και να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα καμιά υπερβολή, ούτε κάποιο κάτι το οποίο δεν θα είναι ειλικρινές ή πραγματικό. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια δεν είναι μόνο αυτό το έργο που δρομολογήθηκε. Στις 11 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Κτηριακής Υποδομής ΑΕ, εγκρίθηκε με αριθμό 406 τα τέλη δημοπράξης για το νέο δικαστικό μέγαρο της ΚΟ. Δόθηκε το πράσινο φως για τη διαδικασία ανάθεσης της σήμανσης μελέτης και κατασκευής προϋπολογισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η χρηματοδότηση του οποίου θα προέλθει από το ΤΑΓΔΙΚ, Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων. Και αυτό το έργο αποτελεί εδώ και χρόνια όνειρο και δίκαιο αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου ΚΟ, το κατοίκον του Βορείου Συγκροτήματος των Νησιών μας και έγινε πράξη και αυτό τώρα. Θα σας πω και πάλι, θα γίνω έτσι λίγο, θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε όταν παλεύεις για κάτι και το έχεις βάλει σε μια σειρά, είναι ωραίο έτσι κάποιες στιγμές να γνωρίζετε πόσους αγώνας έχει γίνει ακόμα και αυτό το. Για αυτό το μεγάλο έργο που θα γίνει στο νησί σας. Και το λέω αγώνας, φτάσαμε σε σημείο, φεύγω από την πολιτική κουβέντα τώρα και μπαίνω σε άλλα ζητήματα, αλλά φτάσαμε σε σημείο να μην το Υπουργείο Οικονομικών να μην δέχεται ότι θα γίνει το νοσοκομείο, γιατί είχε δοθεί πάρα πολλές φορές ο χώρος, πάρα πολλές φορές γύρω σε πίσω και αναγκάσαμε και ευχαριστώ πραγματικά θερμά τον Γενικό Γραμματέα και πρώτο του ΑΔΔΙΚ, τον κύριο Αλεξανδρή, να στείλει επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και να λέει: «Σας παρακαλούμε, δώστε μας το υπόπεδο. Έχουμε δεσμεύσει από 3,5 εκατομμύρια για να γίνει το δικαστικό μέγαρο στον ΚΟ». Φτάσαμε δηλαδή να γίνονται πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ για να προχωρήσουμε για αυτό το μεγάλο έργο. Γιατί δεν γινόμασταν σε αυτή τη κεντρική διοίκηση? Γιατί πολλές φορές γινόντουσαν προσπάθειες, αλλά πολλές φορές μέναν άκρατες. Αυτά για να καταλάβετε ότι βάζουμε μπροστά όλα όσα είχαν μείνει τόσα χρόνια στην άκρη στο νησί της ΚΟΟ. Έργα μεγάλα, έργα αξίας, έργα τα οποία θα δώσουν περισσότερη λάμψη στο ήδη λαμπερό νησί που το υπόλοιπο νησί της ΚΟΟ, στο οποίο ζείτε και το απολαμβάνετε. 22ο σε μέγεθος του νησίου του Δωδεκανήσου αξίζει πάρα πολλά, πάρα πολλά έργα. Όπως όλα τα νησιά μας αξίζουν καλύτερες και μεγαλύτερες υποδομές. Σχεδιασμός από εμάς δεν γίνεται για το αύριο σε ένα ή δύο χρόνια. Σχεδιασμός γίνεται για το 30, για το 40. Δουλεύουμε σε εργασία, κυβέρνηση, πρώτος, δεύτερος, σταθμός οπτικής αποδείξης για έργα μεγάλα στο νησί που θα κρατήσουν δεκαετίες. Η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υπουργικής Αυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έργα αρμόδια που έχουν αναλάβει και τα τρέχουν για την ΚΟΟ και για την γύρω νησιά. Και επειδή σας ανάφερα πριν ότι με επιμονή και δουλειά και κόπο βγαίνουν αποτελέσματα, θέλω να σας πω ότι τον περασμένο Ιανουάριο ήρθε μια ακόμα απόδειξη σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Οι συνεχείς σκέψεις
με τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Λιβανό, και στη συνέχεια με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και των Δήμων, τον κύριο Γεώργιο Στήλιο, έδωσε ένα αίτημα, το οποίο ένα αίτημα δίκαιο τσικό έγινε και αυτό πραγματικό έτημα. Αφορά στην παραχώρηση που έγινε σχεδόν των 30.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή των τεμαχίων του αγροτήματος στον Ενωπότη, που παραχωρήθηκε στο Δήμο Τσικό για να γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πράσινους και κόσμο και θέσεις στάθμευσης. Έχει μεγάλη αξία γιατί ο Δήμος παρεχώρησε το οικόπεδο για το νέο νοσοκομείο και πιέσαμε την κυβέρνηση να δώσει τις περιοχές αυτές, τις δύο μερίδες αυτές, για να γίνουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είχε δεσμευτεί η τοπική αυτοδιοίκηση στους κατοίκους της ΚΟΟΥ. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδιαίτερα τον Υφυπουργό, τον κύριο Στήλιο, για την άρση συνεργασία του. Αυτά είναι μερικά για τα οποία νιώθω μια ηθική ικανοποίηση. Γιατί όταν ορκίστηκα βουλευτής να δεκανίσουμε την Νέα Δημοκρατία, ορκίστηκα να υπηρετώ τα συμφέροντα του ΚΟΑΚΟΥ λαού. Και αυτό σκοπεύω να κάνω, αν πλησιαστείτε ξανά με την ψήφο σας στην 21η του Μαΐου, την επόμενη Κυριακή. Αυτά που έκανα εδώ και 4 χρόνια, αυτά που έκανα την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να προσφέρω ό,τι περνάει το χέρι μου στα νησιά μας και στους ανθρώπους τους. Σας μίλησα πριν για μια ελπίδα που με κάνει να πεισμόνω για το μέλλον. Για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές. Μια ελπίδα για τη μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που παρουσίασε αύξηση τουρισμού. Για την περιφέρεια και τον Τσίτσκο που είναι τα διαμάντια του ελληνικού τουρισμού και προσφέρουν στην ελληνική οικονομία. Για την περιφέρεια που βάζει βάση στοιχείων Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτη σε αύξηση περιφέρεια στην Ευρώπη το 22 με αύξηση ΑΕΠ 15,4%. Ο τουρισμός μας, η απομηχανή της ελληνικής οικονομίας, αυξήθηκε στην περιφέρειά μας σχεδόν 20% σε σχέση με το 2019. Ο Υπουργός της Δημοκρατίας προχθές στη Ρόδο μαζί με τρεις υπουργούς, πάνω από 13 υπουργούς, πάνω από 13 γενικούς γραμματείς και τον Περιφερειάρχη μας του Αιγαίου, μαζί με όλους τους μάχους των νησιών, παρουσίασαν το νέο αναπτυξιακό σχέδιο. 500 έργα στα νησιά μας, κοντά στα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ, οδηγούν τα νησιά μας στο 2030. Η ΠΟΣ πρέπει να περάσει σε άλλη εποχή και οι νησιώτες μας να απολαμβάνετε σύγχρονες υπηρεσίες και να δείτε έργα υποδομής να γίνονται. Να αναβαθμιστούν οι λιμενικές υποδομές στην Κέφαλο, τα Καρδάμια και το Μαστικάρι. Να αναπτυχθεί η μαρίνα, να επεκταθεί και να αναπτυχθεί η μαρίνα του νησιού. Και με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης να βρεθούν λύσεις στα ζητήματα της σχολικής στέγης. Φίλες και φίλοι, όλοι θυμόμαστε το μεγάλο σεισμό του 17 και τις ζημίες που προκάλεσε στο νησί μας. Μέχρι το 2009, να ξέρετε, δεν είχε δοθεί καμία λύση, καμία απολύτως μελέτη δεν υπήρχε. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας εξασφάλισε ποδήλια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για επισκευή και ενίσχυση των περιπηδωμάτων του κ. Προβλήτα στο ιστορικό λιμάνι και το Μανδράκι στο λιμάνι της ΚΟΟΥ. Θέλω να σας θυμίσω ότι προσωπικά, για να γνωρίζετε, το γνωρίζει και ο Δήμαρχος αυτό, μιλούσα προσωπικά με τον εκπρόσωπο της εταιρείας Αρχιμίδης, η οποία έδειξε το έργο και προσπαθούσα να υπάρχει ροή της χρηματοδότησης για να μην μπορούσε το έργο να προχωρήσει. Παρά δεν υπήρχε καμία μελέτη για κανένα απολύτως έργο από τις τόσες ζημίες που γίνανε από το σεισμό σε όλα τα μουσεία μας, σε εκκλησίες, σε τζαμιά. Θέλω να σας πω ότι καταφέραμε, πολλά από αυτά ήδη η περιφέρεια το ολοκλήρωσε, καταφέραμε όμως στο Ταμείο Ανάκαμψης του Υπουργείου Πολιτισμού να βάλουμε πολλά έργα κοντά στα 10 εκατομμύρια, τα οποία μέχρι το Δεκέμβριο 25 θα γίνει πλήρης αποκατάσταση. Να μιλήσω για τον Παπτιστή του Αγίου Ιωάννη, κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, την αποκατάσταση των μεσολικών οχυρώσεων του Κάφη Τσικό 1,3 εκατομμύρια, το τέμενος του 1,1 εκατομμύριο και έργα στο Κάφη Πιναρτζιάς αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται τεράστια δουλειά και προσπάθεια. Και όλα αυτά γίνανε γιατί πραγματικά είχαμε σχέδιο, είχαμε διάθεση, είχαμε δύναμη, είχαμε όραμα, είχαμε τρόπο οργάνωσης και αποτελέσματος. Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά, είναι πάρα πολλά έργα τα οποία γίνονται. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της οπίσης του αεροδρομίου Υποκράτης ΣΠΟ
υλοποιήθηκε η κατασκευή νέων αεροσταθμών συνολικής έκθεσης 24.000 τετραγωνικά, κατασκευή νέου προσβεστικού σταθμού, επέκταση και ανακαίνιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, 75% αύξηση σημείου check-in, 125% αύξηση σημείων ασφαλείας και ελέγχου και ολική ανακατασκευή του διαδρόμου προσγειώσεως-απογειώσεως. Τα έδρα αυτά καθιστούν την ΚΟ ένα προσβάσιμο και σοβαρό και αξιόπιστο προορισμό από αέρα και θάλασσα. Στον τομέα της ενέργειας έχει προγραμματιστεί η κατασκευή δύο νέων υποσταθμών στην πόλη της ΚΟ και στο Μαστικάρι. Και παράλληλα, όπως γνωρίζετε, προχωράει η διασύνδεση, η περιοδική διασύνδεση με την Υπουργική Ελλάδα, η οποία θα είναι μέχρι το 2027 ολοκληρωμένη. Κατασκευή συνολικά 26,6 χιλιόμετρα δικτύου μέσης χαμηλής τάσης εναέριων υπογείων. Ένα από τα μεγάλα έργα που έχουν δομολυθεί είναι και η δημιουργία ενός ανοιχτού κέντρου εμπορίου από το Δήμο της ΚΟ σε συνεργασία με το Εμπορικό και Πνευματικό Επιμελητήριο Δεκανήσου με στόχο τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την τόνωση της κίνησης στην αγορά. Το έργο θα δώσει πνοή στα τοπικά καταστήματα, θα ενεργοποιήσει τους εμπορικούς συλλόγους, θα αναπλάσει ιστορικό κέντρο με πεζοδρόμους, χώρους πρασίνου και περιπάτου, καθώς και με σύγχρονο φωτισμό και παρεμβάσεις που θα δώσουν επανεκκίνηση στην τοπική αγορά. Ένα έργο κοντά στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Ένα από τα μεγάλα έργα που μπαίνουν στον προγραμματισμό αφορούν και το ζήτημα των απορριμμάτων της ανακύκλωσης. Προγραμματίζεται η κατασκευή μονάδας ανακύκλωσης ανάκτησης αποβλήτων, στην οποία θα λαμβάνει χώρα επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Επιπλέον, η κατασκευή ενός μεγάλου δικτύου αποχέτευσης, κατασκευή έργων διαχείρισης λιμάτων, οικισμών, αντιμάχης κεφάλου μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, αξίας 3,8 εκατομμύριων ευρώ. Έργα και δράσεις με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του Δήμου της ΚΟ. Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι έργα που κάναμε και έργα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Είναι το σήμερα και το αύριο των νησιών μας και των ανθρώπων μας. Θέλω να καταλάβετε όλοι σας την αξία και θέλω να ξαναέρθουμε στη σκέψη μας να δούμε τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Να συγκρίνουμε λοιπόν το 2015-2019 με την κυβέρνηση των τελευταίων 4 ετών με τον Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη. Να δούμε πραγματικά τη δουλειά. Γιατί έχει μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία η επόμενη Κυριακή 21 Μαΐου που είναι οι πρώτες εκλογές. Γιατί αυτό το μήνυμα που θα λάβει είναι ποιος που θα βγει, είναι ποιος θα κυβερνήσει. Έχει λοιπόν μεγάλη αξία η κάθε ψήφος του πολίτη να μην χαθεί. Δεν έχει να παίζουμε. Δεν έχει να χαριζόμαστε. Πρέπει να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικό είναι. Γιατί 21 Μαΐου θα δούμε ποιος θα κυβερνήσει για τις επόμενες εκλογές της δεύτερης κάλπης που θα είναι γύρω στο Ιουλίου, θα δούμε το πώς θα κυβερνήσει. Και τη μεγάλη αξία και σημασία ο τόπος μας να συνεχίσει να έχει αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το καπετάνιο του τιμόνι τον κ. Μητσοτάκη. Δέστε τη χώρα μας στο σήμερα και συγκίνεται με το χθες. Δέστε πού είμαστε. Δέστε πώς κινούμαστε σε όλα τα δημοτικά φόρα, σε όλα τα διεθνή επίπεδα. Δέστε το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας. Δέστε πώς έχουμε χειριστεί τις καταστάσεις. Πώς έχουμε λειτουργήσει πραγματικά σαν μάναζερ, άμεσα δίνοντας λύσεις στις κρίσεις. Γιατί στις κρίσεις βλέπετε ποιος μπορεί να ηγηθεί της χώρας μας. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Αν και όλοι μας έχουμε κάποια παράπονα, κάποια από εμάς, να δούμε το γενικό καλό και το γενικό σύνολο της χώρας. Γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε πάνω απ' όλα. Το γενικό καλό. Και θα φτάσουν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη θέληση, έχουμε το κουράγιο να κάνουμε αγώνα για να φτιάξουμε όλα. Γιατί πιστεύουμε στον Έλληνα. Γιατί είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη και δίπλα στον κάτω των μισθών μας. Καταλαβαίνουμε, ακούμε, έχουμε αντίληψη και άποψη. Και αν κάνουμε λάθος, έχουμε τη δύναμη να κοιτάξουμε τον άλλον απέναντί μας στα μάτια και να ζήσουμε συγγνώμη. Να πούμε πραγματικά συγγνώμη που είναι πραγματική και να το διορθώσουμε. Είμαι ένας από εσάς. Μαζί με εσάς προχωράω και ανεβαίνω. Μαζί δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Εσάς ακούω, εσείς μου δίνετε τη δύναμη και εσείς μου δίνετε τις λύσεις για να πάω στο κέντρο με δύναμη και πάθος για να κάνω αυτές τις λύσεις πραγματικότητα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά σε αυτά τα 4 χρόνια.
Είμαι χαρούμενος, είμαι περήφανος για τα διαμάντια, τα νησιά μας όλα. Από το Κρεσπό Καστελόριζο, ως τα Γαδωρίζια, την Πάτμο, τα Σιφάλια και τα Σκορπαθία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα σε όλα τα νησιά. Έχουμε δουλέψει απίστευτα. Εγώ προσωπικά γι' αυτό έχω ζητήσει και συγγνώμη από τη γυναίκα μου, γιατί την άφησα μόλις στο σπίτι με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μου πλέον εμένα τα πατσιά μας. Ήμουνα γύρω, δίπλα στον κόσμο καθημερινά. Δεν έλειψα από κανένα νησί ποτέ. Ήμουνα συνέχεια. Στην πόλη που γραφείο, είμαι 4 χρόνια κοντά σας, είμαι ένας άνθρωπος δικός σας. Είμαι από εσάς, για εσάς, πραγματικά και πιστέψτε με. Εσείς μου δίνετε τη δύναμη, είμαι δίπλα σας, είμαι στα τηλέφωνα κοντά σας, μιλάμε, σας ακούω, παίρνω τα μηνύματά σας και μου δίνετε τη δύναμη πάνω στο κέντρο να δώσω τις λύσεις που αξίζουν για τα νησιά μας, γιατί πρέπει οι νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν το ίδιο, να αισθάνονται την ίδια ασφάλεια όπως αισθάνονται οι υπόλοιποι Έλληνες στην Δυτική Ελλάδα. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι μας να μπορούν τα παιδιά μας να χτίσουν, να δημιουργήσουν χωρίς κανένα άγχος, χωρίς καμία ασφάλεια. Να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους στα νησιά μας που αγαπάμε. Είναι τα όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και ελπίδες μπορούν να γίνουν η σπίδα που θα φωτίσει το άγχος. Αυτή τη σπίδα λοιπόν σας ζητώ να την κρατήσει ταραμένη και να μεταφέρετε το μήνυμα της νίκης της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη σε κάθε γωνιά του νησιού μας. Λίγο ακόμα έμεινε, μερικές μέρες. Όπως έγραφε ο μεγάλος ομπελίστης ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης, λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσινή σας παρουσία και εύχομαι ότι δεν θα διαψεύσετε την εμπιστοσύνη σας. Κρατήστε την ελπίδα στην αλλή. Πάμε για μια μεγάλη νίκη. Προχωράμε σταθερά. Προχωράμε πονηρά. Προχωράμε μόνο μπροστά. Προχωράμε μαζί. Μαζί για τα Δωδεκάνησα. Μαζί για την κόμμα μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή δύναμη. Και πιστέψτε στην Νέα Δημοκρατία. Πιστέψτε στον κύριο Μητσοτάκη. Πιστέψτε στον Γιάννη τον Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.